έρχεται μπροστά στο κατάλογο, να μας κάνει μια εισήγηση ο κύριος Μακρύς, αν θέλετε. Αναπροσαρμόζουμε τα χέρια της Βουρμπανίκης, λαμβάνοντας υπόψη και την παρατεταμένη οικονομική κρίση που υπάρχει, κατά 12%. Λοιπόν, αν θέλετε να σας διαβάσω... Για πρώτη φορά, φέτος, όλοι που δεν είναι μέσα σε κουβή έχουν για ΦΠΑ. Δηλαδή, το ΦΠΑ είναι 24%. Εμείς κάνουμε μείωση στις τιμές 12%. Ο κάθε καταναλωτής που πουλείται το 24% στο πιστωτικό έχει μια μείωση στην τιμή. Κατά 12%. Ξεχωριστά είναι για τα πάντα τη γενέστη αεροπορική. Σε όλα μας, σε όλα ισχύει για μείωση. Παράδειγμα, για την ηλεκτρική κατάσταση αφορές συνάδεσης σε 5.000. Το στήριγμα του Σουμία Καρπάδου, 12% σε σχέση με όλη τη δύο σε πέρασμα, και ισχύει σε 4.138 επιπλέον ΦΠΑ. Επίσης, στις πισταριές, μειώνεται το τίμημα του Σουμία του Σταριών και αυτού κατά 12%. Πέρυσι είχε ΦΠΑ. Όχι. Τοποθετήσετε το θέμα. Το κύριο Τσαμίσο. Το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η φορολογική πολιτική. Γιατί η φορολογική πολιτική, η φορολογική, βεβαίως. Κύριε με κύριε, είναι της κυβέρνησης και των μνημονιακών επιταγών. Εμείς τι ερχόμαστε εδώ, κύριε. Το πληρώνουμε στη στιγμή 12. Γιατί το κράτος θα πάρει 24. Θα πάρει και από εμάς, θα πάρει και από τους εργοκαματιάρες. Άρα αυτό δεν μπορούμε να το περνάμε. Και αυτό είναι, όταν λέγαμε την αρχή μου, αν η Δημοτική Αρχή είναι διατηρημένη από τράπεζα τις πολιτικές προσώπες στο Δημοτόριο. Πάμε όσον αφορά τώρα τις τιμές. Ας πούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση ότι κάνετε μια αναπροσαρμογή που μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη. Το μεγάλο ζήτημα όμως με το παζάρι, που εμείς το είχαμε πάει και από πέρυσι, το είχαμε δημοσιοποιήσει και στον τύπο, είναι η αναμόρφωση του παζάρι. Αν στην τελευταία ανάλυση ο τόπος μας έχει ανάγκη αυτό το παζάρι, και αυτό το παζάρι είναι αυτό που θέλει προστιθέμενη αξία στον τόπο μας, ή παίρνει από εδώ τα λεφτά και τα πάει αλλού. Και σας είχα παρουσιάσει πέρυσι μια ανάλυση. Με μια μελέτη με βάση τον τζίδιο του Παζαριού, το οποίο φεύγει εκτός της περιοχής μας. Που τα κέρδη είναι πάρα πολύ εκατομμύρια που φεύγουν έξω. Από όλα μαζί. Καταλαβαίνετε ότι μια ανανόρθωση και μια αντιμετωπίση μπορούσε να μην προστιθέμενη αξία στην περιοχή και προστιθέμενη αξία στην περιοχή θα σήμαινε ανακούφιση του κόσμου και δεν είσαι μέσα. Αλλά εσείς φέρνετε μόνο τη μέσα. Δηλαδή, απ' τη μία αποδέχεστε την μνημονιακή πολιτική και την άλλη θα δείτε πώς θα τη διαχειριστείτε. Και αυτό είναι μια κατεύθυνση. Στη βάση αυτή λοιπόν, επειδή εγώ είμαι αντίθετος με τη δικιά σας πολιτική, θα το πέραμε στο σύνολο. Για ποιο λόγο, Πρόεδρε. Δεν πειράζει κύριε Ρούσα, κάποτε θα μάθεις να καταλαβαίνεις αυτά που λέμε, δεν πειράζει. Άμα δεν καταλαβαίνεις τι να κάνεις. Θέλω να μου δώσει ο Πρόεδρος του λόγου να εξηγήσω και άλλο τον κύριο Ρούσα του καταλάβει. Εγώ σε αυτά που σχολίασε ο κύριος Τσαμίς θα του πω δύο απλά πράγματα. Το ΦΠΑ, ούτως ή άλλως, ο εργαζόμενος, ο μπαζαριώτης θα το απέλεγε στην εφορία. Αυτή τη στιγμή θα το συμψηφίσει γιατί θα το αποδώσει στο Δήμο. Δεν είναι κάτι το... Ο δε Δήμος είναι πιστοτικό συνέχεια. Πληρώνει ΦΠΑ. Το ΦΠΑ ο Δήμος δεν το αποδώσει στην εφορία. Ο Δήμος θα το επικαλυφθεί το ΦΠΑ. Δηλαδή δεν ρούσε να πάρει 24% το κράτος. Και όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε... Δεν παίρνει το κράτος, αλλά δεν μπορείς να το καταλάβεις. Κάνε διάλογο, κύριε Ρούσα. Εγώ το εξηγώ κάποια απλά πράγματα. Είναι όχι, εσύ. Σε όλο το σώμα, γιατί ο κύριο Τσανής, λέω οι θεωρίες του κύριου Τσανή δεν είναι... Εσύ είναι στο σώμα, στο σώμα. Εξηγώ το εξής, ότι ο Παζαριώτης δεν υποχρεώνει κάτι καινούργιο. Το ΦΠΑ θα το απέρεται στην εφορία. Τώρα θα το δώσει στο Δήμο και θα συμφιλιστεί. Και ο Δήμος είναι πιστοτικός. Άρα έχει όφελος. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κ. Τσαλής, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι υψηλή λογιστική. Ευχαριστώ. Ο κ. Σαντερίμας, ο κ. Μαρτής. Θα ήθελα να πω στον κ. Τσαλή
στιγμή εμείς μιλάμε για τη σημαία. Αν θέλετε να μιλήσουμε για αναπροσαρμογή, θα το φέρουμε σε μια άλλη συνεδρίαση και να μιλήσουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η συνταγή είναι επιτυχημένη. Έτσι είναι. Τώρα οι προτάσεις για να προσαρμογή και να κάνουμε και να φτιάξουμε είναι παραμύθια. Είναι αυτό το θέμα. Είσαι εκτό θέμα. Αυτά θα τα λες και εσύ στην Γιατί δεν υπάρχει μια σημεία που να συνταγωγεί να δούμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει.
Όταν μιλάμε για να μου όπως μιλάμε, στα παραδοσιακά πρότυπα είναι μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι λήξη σε παραγωγή. Είναι μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι... Άρα θέλουμε να κατουκουλώνουμε όλα. Εκτός από το κύριο Τσάκη που θα ψηφίσει, ποιος άλλος θα ψηφίσει το θέμα. Το κύριο Τσόκας. Άρα κυρία Ράφη, περνάει κατά την ψηφία. Θέμα... Τέταρτο. Κατανομή πίστης από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 2010 για την κάλυψη δράσης προστασίας.